Ένιο. Πρόγραμμα δεν θα αλλάξεις. Λαζόπουλο δεν θα πάρεις. Περιμένουν οι παοξίδες να πάρουν, ξέρεις οι παοξίδες την κριτική, ε. Α, πάρε το Λαζόπουλο, κάνει αφάντα τον Τσίπρα. Γιατί? Και περάσε την μπάκια το πάγκο. Δεν έχει πάω. Δεν έχει πάω. Λοιπόν, επειδή άκουγα για δεν το κούπο και τα λοιπά, εμένα η γνώμη μου είναι ότι υπήρχε 100% λάθος χειρισμός και από τον Αντετοκούμπο και από την ομάδα του από το NBA. Ο Αντετοκούμπο για μένα θα ήταν θεμητό να μείνει εκεί πέρα εξ αρχής και να μην ξεκινήσει καν προετοιμασία για την εθνική και να προστατέψει και το πόδι του και το γόνατό του. Ναι. Αλλά όχι να μην ξεκινήσει προετοιμασία με την εθνική. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθος και δημιουργήθηκε όλη αυτή η αναστάτωση και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Έτσι. Και ο ίδιος ο παίχτης και το NBA. Ναι. Εγώ είμαι εναντίον του σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι και πολλοί κόσμος ξενέρωσε με την πάρτη του ναι. που τον είχε κατά κάποιο τρόπο ψηλοθεοποιήσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, και για μένα ήταν μεγάλο λάθος ο όλος χειρισμός του συγκεκριμένου ζητήματος. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον. Η Εθνική, άμα θέλει να έχει την παραμικρή ελπίδα και τύχη σε αυτό το Ευρωμπάσκετ να πάει λίγο ψηλά, θα πρέπει να παίξει ξύλο, πολύ ξύλο στην άμυνα. Πολύ ξύλο στην άμυνα. Θα κάτσεις να δεις με Ευρωμπάσκετ. Φυσικά, γιατί επιθετικά η ομάδα δεν έχει ούτε τους δεινούς σουτέρ, ούτε τις πάρα πολλές λύσεις. Οπότε, με παίχτες πάρα πολύ καλούς αμυντικά που διαθέτει, ναι, ναι. θα πρέπει να πάει τα παιχνίδια σε χαμηλό σκορ, ναι. και όλοι οι παίχτες του στοιχήματος, ό,τι παιχνίδι βλέπουν τη εθνική, αντεράκι. Άντερ 140, άντερ 145, μισό. Αντεράκι. Προχωράς παραπάνω. Αντεράκι, χτυπάτε την εθνική. Άμα θέλουν, αυτή είναι για μένα η μόνη τύχη τη εθνική. Για να μπορέσει να πάει λίγο ψηλά. Ναι. Δεν έχει άλλη τύχη. Γιατί δεν έχει το ταλέντο ούτε των Σέρβων, ούτε των Ιταλών, ούτε των Ισπανών, ναι. ούτε των Γάλλων. Ναι. Η ομάδα αυτή. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι το εθνόσημο, η φανέλα είναι βαριά και μόνο έτσι μπορεί να πάει κάπως ψηλά. Άσε βαριά, ελαφριά τώρα τι. Λοιπόν. Ναι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη για τον Αντετοκούμπο και για την εθνική. 9.55. Να πω λίγο για τον Αντετοκούμπο, ότι εμένα μου φαίνεται, όχι από σένα, γενικά. Συγκομμουνιστικά θα μιλήσω τώρα. Λίγο υποκριτικό. Ναι. Γιατί ο Αντετοκούμπο ήταν τόσα χρόνια χωρίς χαρτιά. Τον κυνηγούσε η αστυνομία όταν δούλευε για να βγάλει το ψωμάκι. Σωστό. Του. Όλοι οι Έλληνες δεν λέγανε κουβέντα. Ναι. Όπως δεν λένε και κουβέντα για τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που ζουν σε αυτή τη χώρα και δεν έχουν χαρτιά και δεν μπορούν να πάνε σε ένα νοσοκομείο. Ναι. Και τώρα ενώ που... οι Έλληνες μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο. Και τώρα που ο Αντετοκούμπο τραυματίστηκε και δεν μπορεί να παίξει κτλ. Ξαφνικά τον βγάλαμε. Ότι κάτσε ρε φίλε, μας πρόδωσε και τέτοια. Δεν σε πρόδωσε. Εμείς τόσα χρόνια δηλαδή που τον προδίδαμε και τον αφήναμε και όχι, ρε φίλε, να μην ξεκινήσει η προετοιμασία εφόσον το πρόβλημά του στο γόνατο είναι χρόνιο, να πει εξ αρχής παιδιά, εγώ φέτος δεν μπορώ να βοηθήσω την εθνική και να μην δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση. Θα ήταν θεμητό. Αλλά αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που έγινε, δημιουργήθηκε στην εθνική ένα πάρα πολύ κακό κλίμα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορεί όλος να ξεκινάει να έλα, βασίζεται η εθνική το παιχνίδι έλα, στον Αντετοκούμπο και να σκοτώνει. Α σου πω εγώ τι είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας θαυμάζει τον Αντετοκούμπο, το πούλησε ελληνιλίκιο Αντετοκούμπο, βάλε την ελληνική σημαία με τα νιγηριανά, τα μαύρα, τα νύχια να πούμε, έπιασε τη σημαία. Ενώ εδώ που έχουμε ένα διαμάντι μαύρο να πούμε άνθρωπο δικό μας, σκηνοθέτη της κουλτούρας, τον Μπόκο Λόκο να πούμε κτλ. Το φωνάζουν στη γειτονιά του επάνω οι τα χρυσαυγητόμουτρα να πούμε και πώς τους λένε οι ρατσιστές εκεί απάνω. Πού μένει ρε, στις σικές μένει εκεί απάνω. Ου μαύρε και τα λοιπά και στο μαύρο γάτο του την πέσαν και τα λοιπά και ιστορίες. Ενώ τώρα δεν το ακούμε ο Έλληνας. Πού είναι Έλληνας. Και καλά σας έκανε 100 εκατομμύρια δολάρια. Να το κάνει με τον τρόπο ρε φίλε, όχι έτσι. Καλά σας έκανε μόνο. Γιατί να κάνει προετοιμασία για παιδιά. Καλά σας έκανε μόνο. Γιατί να κάνει προετοιμασία. Καλά σας εξηγήθηκε. Θα κάνεις τώρα δεν το ακούμε Έλληνα, τον Ζέκα Έλληνα, τώρα αυτό που να τον κάνεις Άγγλο. Τον Τούρκο θα τον κάνει να πούμε Ασιάτη. Α, σε καλά σας κάνουνε μόνο. Τα λεφτά παίζουν ρε. Τα λεφτά είναι όλα.